είναι προφανές ότι μία πολιτική αναδιοργάνωσης της αυτοδιοίκησης, μία πολιτική ενίσχυσης του ρόλου της αυτοδιοίκησης στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας, περνάει μέσα από τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το θεσμικό, που αφορά το ρόλο και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της. Το δεύτερο είναι οικονομικό, βεβαίως, και ίσως θα μου πούνε πολύ το σημαντικότερο, γιατί από εκεί εξαρτάται η πορεία των Δήμων και των Περιφερειών. Το τρίτο είναι το επιχειρησιακό, δηλαδή η δυνατότητα, η ικανότητα των Δήμων και των Περιφερειών να ανταποκριθούν στον ούτως ή άλλως αυξημένο ρόλο τους στις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι η ψηφιοποίηση, αν αξιοποιηθεί σωστά και με ολοκληρωμένο σχέδιο, μπορεί να γίνει το όχημα για έναν συνολικότερο μετασχηματισμό της αυτοδιοίκησης σε ένα φορέα, σε ένα επίπεδο της διοίκησης, το οποίο θα βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, θα είναι πιο αποδοτικό και θα έχει λιγότερη γραφειοκρατία από ό,τι σήμερα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το συγκεκριμένο έργο, κατά τη γνώμη μας, δεν αφορά μόνο κάποια ψηφιακά μέσα, κάποια πληροφοριακά συστήματα, κάποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές, αλλά έρχεται να αλλάξει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας αυτοδιοίκησης. Αποτελεί λοιπόν την αρχή μιας πιο ολιστικής αντίληψης και στρατηγικής για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε στην αυτοδιοίκηση, αλλά πιστεύουμε και θέλουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες, καλύτερη εξυπηρέτηση, γρηγορότερη εξυπηρέτηση, ταχύτερη, πιο τίμια εξυπηρέτηση, πιο δίκαια εξυπηρέτηση στους συμπολίτες μας. Αυτό δεν είναι? Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα? Δεν την έχουμε. Γιατί εμείς είμαστε ένας κρίκος όλης της διαδικασίας της απλούστευσης της ιστορίας. Δεν είμαστε η αλυσίδα. Αν ήμασταν η αλυσίδα, εμείς οι τρεις εδώ, Υπουργείο Εσωτερικών, Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα έχει λυθεί μέσω αυτής της διαδικασίας. Άρα, εμπλέκονται και άλλα πράγματα. Λύστε μου το πρόβλημα της γρήγορης διαδικασίας εκτέλεσης ενός κατεπήγοντος έργου.